σκοπός της επίδειξης δεν είναι η δύναμη των John Deere, αν και σήμερα έχουμε να επιδείξουμε πολύ δύναμη. 560 άλογα combined του silage, 230 άλογα tractor. Ο σκοπός της επίδειξης είναι η τεχνολογία εφαρμογής δορυφορικών συστημάτων σε γεωργικά μηχανήματα για να μας βοηθήσει να αντεπεξέλθουμε στις σημερινές απαιτητικές ανάγκες που εξασκεί η γεωργία στις καθημερινές εργασίες στο χωράφι, που όλο και περισσότερα πιέζει τα περιθώρια κέρδους του αγρότη. Και η John Deere είναι πρωτοπόρος σε τέτοια νέα συστήματα, μιας και η φιλοσοφία της εταιρείας είναι η πρόθεση έρευνας και ανάπτυξης σε νέα συστήματα και βελτιώσεις υφισταμένων συστημάτων με επενδύσεις που αγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα. Η John Deere ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα από το 1997 και από τότε ο κλάδος των δορυφορικών συστημάτων μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο σε εξέλιξη και νέες εφαρμογές. Μόλις φέτος, η John Deere εγκαινίασε το νέο Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Κέντρο Εφευρέσεων στη Γερμανία, που βασικά επανδρώνεται με 200 άτομα επιστημονικών προσωπικών. Όλα αυτά βεβαίως απαιτούν και την απόλυτη αφοσίωση των αντιπροσώπων της John Deere, όπως για παράδειγμα της Μυρίλης Αγρομηχανική Limited, για τη σωστή πρόθεση και υποστήριξη των πρωτοποριακών αυτών συστημάτων. Και για να επιτραπούν αυτά τα συστήματα για την Κύπρο, ήταν μια μακροχρόνια προεργασία και εκπαίδευση από πλευράς μας για να πείσουμε την John Deere να μας δώσει αυτά τα συστήματα για την κυπριακή αγορά. Η ανάγκη για τέτοια συστήματα δημιουργήθηκε για τους εξής τρεις λόγους. Πρώτον, οι τιμές της πρώτης ύλης όπως πετρελαίου, οι σπόροι, τα λιπάσματα, τα φάρμακα ψεκασμού και τα ενοικιαστήρια που χρόνο με το χρόνο έχουν απρόβλεπτα ψηλές τιμές. Δεύτερον, οι αλλαγές στην αγροτική πολιτική που οδηγούν στη μείωση της βοήθειας με βάση την παραγωγή. Τρίτο, η αυξανόμενη ανάγκη καλλιέργειας καρπών για την παραγωγή ενέργειας. Η εφεύρεση και εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας στη γεωργία είναι τόσο σημαντική που μπορεί να χαρακτηριστεί ως το βασικό εργαλείο του γεωργού νέας γενιάς. Όπως ήταν στα παλιά χρόνια η μεταβίβαση του γεωργού από τα βόδια στο τράκτορ, είναι τώρα η μεταβίβαση του γεωργού από τη μηχανική τεχνολογία στην ηλεκτρονική τεχνολογία. Κάποια από αυτά είναι η χρησιμοποίηση και ανάλυση των δεδομένων που παίρνουμε από το χωράφι κατά τη διάρκεια της συγκομιδής για να επαναθεωρήσουμε τις πρακτικές για τη νέα σεζόν. Για παράδειγμα, μεταβλητή πυκνότητα σποράς ή μεταβλητή ποσότητα λιπάσματος ανάλογα με την παραγωγή σε κάθε σημείο του χωραφιού. Δεύτερο, η αυτόματη ευθυγραμμισμένη οδήγηση του τρακτέρ για τη μείωση διπλοπερασμάτος στο χωράφι και τη μείωση κατανάλωσης πετρελαίου. Και ένα νέο σύστημα που εφαρμόζεται από τα δορυφορικά συστήματα είναι τα telematics. Είναι μια νέα εφαρμογή των δορυφορικών συστημάτων που βοηθά τον επαγγελματή αγρότη να ξέρει πού και σε ποιο συγκεκριμένο χωράφι βρίσκονται τα μηχανήματά του, πότε είναι το επόμενο σέρβις του τρακτέρ, είναι ο χειριστής στο χωράφι, καθοδόν για τη φάρμα ή κάνει διάλειμμα, γιατί το μηχάνημα Χ, έχοντας τις ίδιες προδιαγραφές, κάνοντας την ίδια δουλειά, χρειάζεται περισσότερο πετρέλαιο από το μηχάνημα Y. Και όλα αυτά είναι μόνο η αρχή. Τελειώνοντας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ανδρέα Χαραλάμπους από Αναφωτία για τη χορήγηση των μηχανημάτων του, τους αδερφούς Θεοδούλου από Αραδίπου για τον John Deere 7530, τον κύριο Ηλία Φτανό από Μαρκή για το σπορέα Βάτερστατ, τον κύριο Φάνο από Κιβισίλη για τον John Deere 864 Μπέιλερ και τον κύριο Παπαδόπουλο και τους αδερφούς Κοντεάτη από Δρομολαξιά, που μας παρήχαν το χωράφι για την επίδειξη. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσουμε και όλων των προσωπικών που βοήθησε για την οργάνωση αυτής της επίδειξης.
Νομίζω είμαστε εντάξει. Ο Ανδρέας πρέπει να αρχίσει τη δουλειά του για να κόβουμε και στράτα. Έχει καμπόσα εκτάρια ακόμα να αθερίσει δαμέ. Όσοι θέλουν να ακολουθούν τον Ανδρέα. Thank you.